Γιώργος Ηλιόπουλος, χρηματιστηριακός και οικονομικός αναλυτής. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, τουρκική οικονομία, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και μαζί. Πάμε για μια επικαιροποίηση τώρα με την εκλογική και με την τουρκική. Λένε στο 24-1, πώς είναι τώρα, κάπου και έχει πάει. Ναι. Απλά να έχουμε κατά νου το εξής, ότι μετά τις πρώτες μεταπολεμικές εκλογές του 1956, η Τουρκία έχει ένα κύκλο που χρεοκοπεί ανά 20 ετία. Α. Δηλαδή είχαμε 78-82 δύο αλλεπάλληλα κύματα χρεοκοπιών, τα οποία ενώ οι Αμερικανοί είχαν προσπαθήσει τότε να τη βοηθήσουν πάρα πολύ μετά την ιστορία με τον Ατήλα στην Κύπρο, mm-hmm. ώστε να ορθοποδήσει οικονομικά, παρέχοντας καθεστώς προστατευόμενου εταίρου στις εμπορικές συναλλαγές, χωρίς να επιβάλλουν δασμούς στα προϊόντα που ερχόντουσαν από την Τουρκία. Σαν τελωνιακή ένωση εναντίον. Δυστυχώς η χώρα κατέρευσε. Το 2001, μετά τους σεισμούς του Ισμίτ, είχαμε δεύτερη χρεοκοπία με παρέμβαση πλέον του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και τώρα, μια εικοσαετία μετά, είμαστε στην τρίτη. Υπάρχει κάποια διαφορά σχέση με τις προηγούμενες χρεοκοπίες? Όλες οι χρεοκοπίες της Τουρκίας έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Δηλαδή πολύ ψηλό χρέος. Mm. Πολύ κακή διαχείριση των ελλειμμάτων, το οποίο το βλέπουμε και τώρα. Και για να πούμε για την τρέχουσα κατάσταση αυτή τη στιγμή, ότι φαίνεται καθαρά ότι τα πράγματα βαδίζουν προς τη συγκεκριμένη κατάσταση από το γεγονός ότι έχουμε πολύ άσχημες μεταβολές στην τεκμηματή μεταβλητότητα. Τώρα αυτό βέβαια, εντάξει, οι περισσότεροι όσοι δεν ασχολούνται με την αγορά το καταλαβαίνουν, αλλά στο βραχυπρόθεσμο συμβόλαιο τα options που λέμε, το κόστος έχει πάει στο 40% και σε καταθέσεις ημέρας, τα overnight δηλαδή, πάει στο 80%. Η χώρα αυτή τη στιγμή χρειάζεται για να καλύψει υποχρεώσεις από εξωτερικό χρέος για το 2023 πάνω από 210 δισεκατομμύρια. Δεν τα έχει. Έχει από τους σεισμούς ένα μεγάλο πρόβλημα ουσιαστικά χρηματοδότησης της ανοικοδόμησης και το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών αυτή τη στιγμή είναι στα επίπεδα των 60 δισεκατομμυρίων, δηλαδή είναι πολύ πάνω από ό,τι έχει προϋπολογιστεί και συνολικά φτάνει τα 270 δισεκατομμύρια. Πρέπει ο κύριος Υπουργός να βρει τουλάχιστον 150 δισεκατομμύρια για να καλύψει κενά. Συγγνώμη, τα 270 δις ποια επιβάρυνση είναι? Είναι από το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Άρα συνολικά τώρα πόσα θέλει? Θέλει 150. 150 άμεσα τουλάχιστον. Mm. Να ρωτήσω, είπατε για το χρέος. Η Τουρκία χρέος, εξωτερικό χρέος έχει μικρό, δεν έχει μεγάλο, έτσι? Ναι, δεν έχει μεν μεγάλο, του έπινε, αλλά η εξυπηρέτηση αυτή τη στιγμή του χρέους θέλει πάνω από 210 δισεκατομμύρια. Μάλιστα, άρα ως ποσοστό. Να πληρωθούν το κοχρεολίσια. Άρα ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι μικρό, είναι 60-70%. Σε σχέση με το ΑΕΠ είναι μικρό, αλλά της λείπει ρευστότητα. Που είναι η χώρα, τα χρήματα δεν υπάρχουν για να πληρωθούν. Κατανοητό. Τώρα, άρα συνολική άμεση χρηματοδότηση θέλει 150 λοιπόν, άμεση, έτσι. Και συνολική. Μεσομακροπρόθεσμη μαζί με τους σεισμούς και όλα όσα έχουμε υπολογίσει, δηλαδή το τρέχον το που είναι και οι σεισμοί, θέλουν άλλα 160 δισεκατομμύρια. Άρα θέλει πάνω από 300. 400 και πλέον. 400. Πρέπει να βρεθούν αυτά τα χρήματα. Από πού θα βρεθούν? Αυτή τη στιγμή ο νέος Υπουργός Οικονομικών σίγουρα θα στραφεί χώρες του κόλπου, Ρωσία, γιατί μετά την κρίση της Ουκρανίας η Κίνα έχει πάρα πολύ στενούς δεσμούς με τη Ρωσία και η Κίνα βέβαια. Αλλά εάν όμως αυτοί οι εταίροι αποδειχθούν ανεπαρκείς, δηλαδή στην οικονομική ενίσχυση της χώρας, τότε αναγκαστικά θα στραφεί προς άλλους οργανισμούς και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αντέχει να πάει στο Δέλτα Ντάφ. Είναι αυτός που το έδιωξε. Γιατί ουσιαστικά και η καινούργια κεντρική τραπεζίτης που έρχεται από την Goldman Sachs, mm-hmm. το πρώτο πράγμα που θα κάνει είναι να αυξάνει τα επιτόκια. Κάτι που ο Ερντογάν το μισεί. Ναι. Το ξέρουμε αυτό. Και εκεί μάλλον δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Δηλαδή μεταξύ της καινούργιας ενός νέου προσώπου, μιας γυναίκας με πολλές ικανότητες, η οποία αναλαμβάνει την κεντρική τράπεζα, και του Προέδρου, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι σε μια κατάσταση
που κάνει παροχές και τίποτα άλλο. Δηλαδή δίνει επιδόματα, έχει αυξήσει το μισθό των δημοσίων υπαλλήλων 45%, έχει μειώσει το χρονικό όριο για τη συνταξιοδοτήση. Αυτά τα πράγματα μέσα σε αυτό το περιβάλλον είναι. Να μην πω. Ναι, για τις αγορές είναι κόκκινο πανί, αλλά αυτά τα έκανε προεκλογικά. Τώρα με εκλογικά μπορεί τώρα, να τα αναιρεί ένα-ένα. Πρέπει να μαζευτούν και πλέον προεκλογικά η κεντρική του τράπεζα απέσυρε το ανώτατο όριο δανεισμού για τις επιχειρήσεις από τις τράπεζες. Με αποτέλεσμα οι τράπεζες τώρα να έχουν ένα επιτόκιο 35% και επηρεάζονται όλες τις επιχειρήσεις ασφυκτικά στην Τουρκία. Για το θέμα του δανεισμού, θα πάει εκτιμάται, δηλαδή θα επιχειρήσει πρώτα ανατολικά και μετά, αν δεν του βγει, θα πάει δυτικά. Είναι τέτοιες οι εξαρτήσεις της χώρας που αναγκαστικά δεν έχει περιθώρια επιλογών ο Ερντογάν στην εξωτερική του πολιτική. Δηλαδή, πλέον είναι άμεσα εξαρτώμενος από χώρες του κόλπου, Ρωσία και Κίνα. Και αυτοί οι τρεις έχουν προδιαγράψει ποιο θα είναι το μέλλον της Τουρκίας. Ασχέτως το τι θα λέει ο Τούρκος πρόεδρος, το τι εξαγγελίες θα κάνει και το τι είδους διπλωματικές θα έχει. Φαίνεται εξάλλου τα πρόσωπα που έχει τοποθετήσει, δηλαδή ο νέος υπουργός οικονομικών του, ουσιαστικά ο οποίος είναι ένας άνθρωπος των αγορών, τον εμπιστεύονται, η καινούργια κεντρική τραπεζίτης, η οποία έρχεται από την Goldman Sachs, αλλά μην ξεχνάμε και τον υπουργό εξωτερικών. Ναι, εντάξει. Ο υπουργός εξωτερικών, ο καινούριος, είναι ένα πρόσωπο το οποίο στην Ευρώπη αντιμετωπίζεται με πάρα πολλές επιφυλάξεις, αλλά αντίθετα είναι ιδιαίτερα αρεστός στο Κρεμλίνο. Ναι, ναι. Και οι εφημερίδες στη Ρωσία λένε ότι η τοποθέτηση του ΑΚΑΝ θα συσφίξει περισσότερο τους δεσμούς της Ρωσίας με την Τουρκία. Ναι, αυτό είναι ευρασιανιστής και αντιδυτικός. Το θέμα είναι ότι και ο Σιμτσέκ και η επικεφαλής της τράπεζας είναι φιλοδυτικοί. Εν πάση περιπτώσει έχουν καλή εικόνα και διάβολους με τη Δύση. Γι' αυτό ρωτάω αν θα στραφεί προς αυτή. Λογικά, αυτοί οι δύο, τα δύο πρόσωπα, δηλαδή ο υπουργός οικονομικών και η επικεφαλής της τράπεζας, η λογική λέει ότι θα επιχειρήσουν πρώτα δυτικά. Θα επιχειρήσουν να δουν πρώτα το τι θα κάνουν με τους εταίρους τους στον κόλπο, κυρίως εκεί, και μετά θα κάνουν κάποιες άλλες κινήσεις. Αλλά εδώ οι άνθρωποι αυτοί πιέζονται πάρα πολύ, διότι η Morgan Stanley έλεγε, ας πούμε, ότι το 23 η υποτίμηση της λίρας φάνει 30%, ήδη το πλησιάζουν το όριο, και οι καινούργοι υπολογισμοί από αναλυτές και ειδικά από το Blue Bay Asset και το Capital Economics λένε ότι η εύλογη αξία του νομίσματος είναι 30% χαμηλότερα από τα τρέχοντα επίπεδα. Δηλαδή ότι έχει μια εκκριθή υποτίμηση άλλο 30%. Ναι, αυτό είναι προβληματικό. Δηλαδή πρέπει να αρχίσει να αυξάνει τα επιτόκια. Η Goldman Sachs, ας πούμε, αυτή τη στιγμή λέει ότι πρέπει να πάνε μέχρι και το 24 στο 40% τα επιτόκια. 40. Μάλιστα. Οι χώρες του κόλπου, μιλάμε για συνολική λοιπόν ανάγκη χρηματοδότηση, έχει στα 400 δις. Τώρα ποιος, περίπου. Ποιος έχει να τα δώσει αυτά, ούτε οι χώρες του κόλπου έχουν να τα δώσουν αυτά. Όχι, και να ίσως κάνουν κάποιες κινήσεις σταδιακά να μπορέσουν κάποιες καταστάσεις να τις καλύψουν, γιατί ουσιαστικά εδώ πέρα έχουμε και το εξής, το οποίο είναι αθέατο, έτσι. Οικοδομείται μια νέα αρχιτεκτονική ασφαλεία στη Μέση Ανατολή. Ναι. Δηλαδή, όταν πριν από καμιά δεκαετία μέρες έφυγαν τα Εμιράτα από την κοινή ναυτική δύναμη που αποτελείται από 38 χώρες και της οποίας ηγείται Αμερικανός αντινάβαρχος, και λένε ότι για λόγους αναθεώρησης των συνθηκών ασφαλείας αποσύρουμε την ναυτική μας δύναμη από τη συγκεκριμένη, γίνονται, όπως μαθαίνουμε από ειδησιογραφικά μέσα του Κατάρ, συζητήσεις με παρέμβαση του Πεκίνου μεταξύ Ομάν, Εμμυράτων, Σαουδικής Αραβίας και Ιράν για να σχηματιστεί μια νέα δύναμη άμεσης επέμβασης για να προστατεύει κυρίως τα στενά του Ορμούζ και το Περσικό κόλπο, το οποίο βέβαια οι Αμερικανοί λένε ότι ο Ναύαρχος, δηλαδή, που είναι υπεύθυνος της δύναμης, ότι αυτό είναι αδύνατο γιατί το Ιράν είναι η βασική απειλή στο Περσικό κόλπο, αλλά δεν ξέρουμε ότι αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί. Και αν πραγματοποιηθεί αυτό το πράγμα, τότε υπάρχει μια χρυσή ευκαιρία για την Άγκυρα, την οποία τη θέλει και το Πεκίνο να την αξιοποιήσει, να μπει και αυτή στο καινούριο πλαίσιο των μηχανισμών ασφαλείας για τη Μέση Ανατολή. Μα ήδη η αποκατάσταση, η αποκατάσταση διάβλων μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και Ιράν με κινέζικο προξενείο έγιναν. Είναι νομίζω σαφές ότι οι χώρες του κόλπου πλέον το έχουν, οι επιχειρήματα το έχουν δίπορτο και με Ηνωμένες Πολιτείες και αυτό έχουμε τώρα έκτακτη επίσκεψη του Μπλίνκεν, Εμμυράτα, Σαουδική Αραβία κτλ. Γιατί έχει δημιουργηθεί ρήγμα μετά την αποχώρηση των Εμμυράτων.
Ωραία, πάμε τώρα στο οικονομικό. Υπάρχει περίπτωση, άρα εσείς εκτιμάτε ότι παρότι είναι φιλοδυτική και με δυτικά διαπιστευτήρια ο Υπουργός Οικονομικών και Επικεφαλής της Τράπεζας ή Επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας, ότι θα επιχειρήσουν πρώτα ανατολικά οι χώρες του κόλπου, κανείς δεν έχει φασικά να δώσει 400 δις από μόνος, έτσι. Μπορεί να πάει συνδυαστικά, να πάει στις χώρες του κόλπου και στην Κίνα, ας πούμε. Έχουμε πρώτα δείγματα, δηλαδή με το που σχηματίστηκε η νέα κυβέρνηση, τα Εμιράτα επικύρωσαν ένα συμβόλαιο που έχουν για την αύξηση των συναλλαγών εντός πενταετίας στα 40 δις με την Τουρκία. Και η Αράμκο ήταν σε συνδιάσκεψη 80 κατασκευαστών στην Τουρκία, όπου συζητιούνται συμβόλαια 50 δισεκατομμυρίων για υποδομές στον τομέα της ενέργειας. Δηλαδή για μονάδες δηλητηρίων, αποθηκευτικοί χώροι, υποδομές, κέντρα διαχείρισης κτλ. Δηλαδή τα πρώτα δείγματα τα έχουμε. Άρα να πάνε σε ένα συνδυασμό κρατών και σε ένα συνδυασμό χρηματοδοτήσεων. Να μην είναι όλα με την έννοια του δανεισμού, μπορεί να είναι με τη μορφή βασιλετός ή έμεσων χρηματοδοτήσεων, επενδύσεων κλπ. Collateral και τέτοια, έτσι. Με διάφορες εγγυήσεις που θα δοθούν. Ναι. Αυτό πάντως, αν όλο το πακέτο, δεν ξέρω τι θα γίνει, έτσι, αλλά το παρακολουθούμε με προσοχή. Αν όλο αυτό το πακέτο τελικά για να το εξασφαλίσει στραφή ανατολικά, αυτό θα σημαίνει πάρα πολλά πράγματα, έτσι. Σημαίνει ότι αυτές οι κινήσεις των δυτικών υποτίθεται συμμάχων της Τουρκίας ήταν λαθασμένες. Αυτό σημαίνει. Αν υποθέσουμε ότι παρόλα αυτά στρέφεται σε πρώτη φάση, διερευνά αν θέλετε, δυτικά, ποιος μπορεί να το εξασφαλίσει χρήματα δυτικά? Κονσόρτσιουμ τραπεζών, τι? Αυτή και με τι όρους? Μέσα στην Ευρώπη μπορεί να βρει αυτά τα χρήματα. Ευρώπη όχι, αλλά μπορεί να είναι συνδυασμός αμερικανικών και άλλων. Ο συνδυασμός μπορεί να είναι, ας πούμε, από ευρωπαϊκά ταμεία, διεθνές νομισματικό ταμείο, οπωσδήποτε, έτσι, για να μπορεί να τουλάχιστον να επιβλέπει τι γίνεται με την χρηματοδότηση της Τουρκίας και βέβαια να συμβάλλει και αυτό. Και θα δούμε μετά αν θα μπουν και μεγάλες τράπεζες στο σχήμα, αμερικανικές δηλαδή κυρίως, για να και αυτές να έχουν ένα μερίδιο στη χρηματοδότηση. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε ότι το ταμείο θα έχει τους, είτε συμμετάσχει χρηματοδοτικά, καλά δεν έχει τόσο χρήματα το ταμείο ούτως ή άλλως. Η δυνατότητα να δώσει αυτά τα χρήματα το ταμείο δεν είναι. Ναι, δεν υπάρχει. Αλλά είτε συμμετάσχει χρηματοδοτικά με μέρος είτε όχι, φαντάζομαι ότι το ταμείο θα είναι αυτό το οποίο θα έχει την επίβλεψη των όρων, έτσι, που θα επιβληθεί. Το ταμείο θα δώσει την αξιοπιστία στο σχέδιο ανοικοδόμησης, ώστε να μπορεί να αντλήσει χρήματα από τις αγορές. Που δεν μπορεί τώρα. Αλλά και οι άλλοι τώρα, και ανατολικά αν δανειστεί, αντίστοιχους όρους θα το επιβάλλουν. Ενώ δωρεάν χρήματα δεν υπάρχουν. Μπορεί να είναι και χειρότεροι. Και χειρότεροι, ναι. Δωρεάν χρήματα δεν υπάρχουν. Ειδικά οι Κινέζοι επιβάλλουν μνημόνια τύπου Ιράν, ας πούμε. Ναι. Απλά επειδή υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αξιόπιστος και τον εμπιστεύονται. Ο Σιμτσέκ. Ναι. Ο Υπουργός Οικονομικών. Και επειδή έχουν τώρα και μια ηγεσία στην Κεντρική Τράπεζα, τη γυναίκα που έρχεται από την Goldman Sachs, και αυτό δίνει ακόμα περισσότερα από πλευράς αξιοπιστίας. Το θέμα είναι εάν ο πρόεδρος θα ακολουθήσει την πολιτική που θα εφαρμόσουν αυτοί οι δύο άνθρωποι. Ναι. Ότι και, από ό,τι διαβάσαμε, ότι και οι δύο αποδέχτηκαν υπό τον όρο να έχουν μια σχετική αυτονομία στη χάραξη της οικονομικής πολιτικής. Το οποίο βέβαια. Ο Σιμτσέκ έχει βάλει έναν όρο να πάει τα επιτόκια στο 25%. Μένει να αποδειχθεί αν ο Ερντογάν θα σεβαστεί τον όρο. Πολύ δύσκολο γι' αυτόν. Έτσι, υπέρμαχος της αντίθετης πολιτικής. Ναι, βέβαια, αλλά τώρα λόγω ανάγκης δεν μπορεί να κάνει. Δεν έχει άλλη λύση. Όλες οι κινήσεις είναι αυτό που λένε σοσκάκι φορσέ. Δεν υπάρχουν επιλογές. Ναι. Ούτε εναλλακτικές λύσεις αυτή τη στιγμή. Αν υποθέσουμε ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο βρίσκει χρηματοδότηση με τους όρους που όλοι καταλαβαίνουμε, είτε ανατολικά είτε δυτικά, από εκεί και πέρα, οι προοπτικές της τουρκικής οικονομίας ποιες είναι? Έστω ότι βρίσκει τη χρηματοδότηση αυτή με τους γνωστούς όρους. Τι γίνεται από εκεί? Αν βρει χρήματα και συνεχίσει, η τουρκική οικονομία θα έχει μία βελτίωση και θα σταθεροποιήσει, γιατί θα τη σταθεροποιήσουν η Κίνα με τη Ρωσία. Ήδη η Κίνα μετατρέπει, έχει τριπλασιάσει σε σχέση με το 19 τις εξαγωγές στην Τουρκία, τα οποία όλα είναι εξοπλισμός και διάφορα εξαρτήματα κτλ. Που γίνονται συσκευές και εξάγονται στην Ευρώπη. Άρα μεταπίεση. Είναι η μεταπίεση. Από την άλλη πλευρά δεν μπορεί να κινηθεί κατά της Ευρώπης, γιατί ο κύριος
προορισμός των εξαγωγών του είναι η Ευρώπη, οπότε είναι δεσμευμένος δηλαδή στο σημείο αυτό, και από την άλλη πλευρά είναι το ένα από τα πέντε μεγάλα πλυντήρια της Ρωσίας αυτή τη στιγμή, έτσι. Mm-hmm. Τα άλλα είναι Ινδία, Κίνα, Σιγκαπούρη και Μιράτα, mm-hmm. στα ορυκτά καύσιμα. Mm-hmm. Δεν γίνεται δηλαδή να. Αλλά από την άλλη παραμένει η Δύση, παραμένει βασικός εμπορικός εταίρος της Τουρκίας. Είναι δηλαδή ο εταιρικός εταίρος, διότι ο βασικός, διότι εκεί πέρα κατευθύνονται οι εξαγωγές του. Και η μεταποίησή της εκεί πάει. Άρα αναγκαστικά δεν μπορεί να διακόψει. Ούτε με τον έναν, με ούτε Ευρώπη, με τον άλλον. Δεν γίνεται. Ναι, ναι. Άρα έχει ανάγκη και τον έναν και τον άλλον. Η Ευρώπη έχει ανάγκη από όλους αυτή τη στιγμή. Mm. Για να μπορέσει να διασώσει ό,τι μπορεί να διασώσει. Δηλαδή αυτό το πρόβλημα, αν το δει κάποιος μακροσκοπικά, έχει ξεκινήσει το 18. Mm. Το 18 μάλιστα η JP Morgan έκανε μια σχηματική, ας το πούμε, απεικόνηση του πώς κινείται γιατί πρόκειται για αυτό το τροφοδοτούμενο κύκλο, όπως ήταν και την άλλη φορά που καταραίει η οικονομία του. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση που έχει αδυναμία αναχρηματοδότησης του εξωτερικού χρέους, δεν μπορεί δηλαδή, και έχει και αμέσως μαζί ταυτόχρονα κατάρρευση των ισοτιμιών. Οπότε αναγκαστικά η κεντρική του τράπεζα θα πάει σε αύξηση των επιτοκίων, διότι διωγγώνονται συνεχώς οι κίνδυνοι. Με ό,τι αυτό σημαίνει και την εξυπηρέτηση των δανείων εσωτερικά των επιχειρήσεων, έτσι. Βέβαια υπάρχει πρόβλημα. Όταν το επιτόκιο τώρα είναι στο 35%, δεν υπάρχει πρόβλημα με εξυπηρετούμενων δανείων. Σαφώς υπάρχει. Δεν γίνεται. Έχει αρχίσει και έχει κάμψει στις εξαγωγές της. Δηλαδή υπάρχει δυναμική επιβράδυνσης. Μα το βλέπουμε ότι χωρίς να υπολογίσουμε που επειδή η τουρκική αυτή τη στιγμή από το 22 είναι σε καθεστώς που υπολογίζουμε με το λογιστικό πρότυπο IS-29, δηλαδή πρότυπο για υπερπληθωρισμό. Η χώρα είναι σε στάδιο υπερπληθωρισμού. Το 2-3% ανάπτυξη του 23, εάν το αποπληθωρήσει κανένας με το πρότυπο, είναι ύφεση. Ήφεση, ναι. Και μεγάλη ύφεση. Mm. Αν αποκτήσει πρόβλημα στις εξαγωγές, στη δυναμική των εξαγωγών και πάει σε επιβράδυνση, γιατί αυτό είναι που αιμοδοτεί την Τουρκία. Θα έχει μεγάλο πρόβλημα, έτσι. Δεν έχει κάτι άλλο. Αυτό δεν είναι ο βασικό της. Οι εξαγωγές. Μα η Τουρκία είναι μια χώρα που εξαρτάται καταθλιπτικά από τις εισαγωγές που κάνει σε ορυκτά καύσιμα, ναι, και σε πρώτες ύλες. Mm. Αν αυτή τη στιγμή υπάρξει κάποιο πρόβλημα τιμών, δηλαδή δούμε ανόδους τιμών που ήδη βλέπουμε, δηλαδή το αργό πετρέλαιο και τα λοιπά, δεν είναι στα επίπεδα που ήταν πριν από μία διετία, είναι σαφώς ψηλότερα. Και δούμε και στις πρώτες ύλες, που ήδη το ξέρουμε ότι στις πρώτες ύλες έχουμε προβλήματα τιμών, έχει πρόβλημα αυτόματα η οικονομία του. Διότι όλο αυτό μεταφέρεται. Μάλιστα, έχει πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εικόνα. Ευχαριστούμε, κύριε Λιόπουλο. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γιώργος Λιόπουλος, ευχαριστούμε πάρα πολύ.